Γεια σου, κρύε. Σήμερα θα κάνουμε το διάβασμά σου για το μήνα Νοέμβριο με τρεις τράπουλες θα το κάνουμε σήμερα. Πρώτα θα σε ξεκινήσω με την απλή τράπουλα, την κλασική. Μετά θα δούμε κάποιες κάρτες τη λένερμα και μετά στο τέλος θα δούμε τα ταρό μας. Οπότε τι πρέπει να δει ο κρυός για το μήνα Νοέμβριο. Τι πρέπει να δει ο κρυός για το μήνα Νοέμβριο γενικά. Συμφωνίες κάνετε, έρχεται μαζί. Ακόμα και ζευγάρια κρεβάτι. Με ένα πρόσωπο το οποίο τριγυρίζεται από λεφτά. Είτε είναι ανοιχτόχρωμο. Κάποιοι που γράφετε χαρτιά. Παίρνετε λεφτά, αν είχατε ζητήσει είτε κάποιο δάνειο, κάποια λεφτά περιμένατε, παίρνετε κάποια οικονομική βοήθεια, η οποία μπορεί αρχικά ή μπορεί ακόμα και τώρα να σας κάνει να νιώσετε λίγο περίεργα, να μην ξέρετε αν θα το πάρετε, δεν θα το πάρετε, και αυτό να σας δημιουργεί μια νευρικότητα, αλλά θα την πάρετε, θα υπογράψετε και χαρτιά και θα έχετε καλά νέα γι' αυτό. Έλκετε αυτά τα λεφτά, θα πάρετε πολύ καλό νέο για τα οικονομικά και οικονομική βοήθεια, το οποίο μπορεί να έρθει και μέσα από μια συνεργασία. Βλέπω όμως και ζευγάρια να έρχονται μαζί, να περνάτε καλά στα ερωτικά. Πολλοί όμως μου είστε απασχολημένοι με τη δουλειά γενικά. Μου είστε και απασχολημένοι και με τη δουλειά αρκετά, με τα λεφτά σας, λεφτά έρχονται. Δεν έρχονται στο υπερβολικό στάδιο. Δεν γίνουμε και ζάμπλουτοι ξαφνικά το μήνα Νοέμβριο, από ό,τι βλέπω εδώ, αλλά λεφτάκια έρχονται λίγα-λίγα. Κάποιοι μου τα μαζεύετε γιατί θέλετε να υπογράψετε κάποια χαρτιά. Ίσως κάποιοι είναι από τη δουλειά σας, κάτι θέλετε να υπογράψετε στη δουλειά σας. Και κάποιοι άλλοι μου έχετε μαζέψει λεφτά από τη δουλειά για να υπογράψετε ένα χαρτί. Βλέπω και γάμους. Αυτό το μήνα ότι θα πάτε σε γάμο και θα περάσετε καλά. Σε κάποιους βλέπω έλλειψη επικοινωνίας στα ζευγάρια. Όσοι είστε ζευγάρια, βλέπω μία έλλειψη επικοινωνίας. Και σας κάνει να νιώθετε λίγο περίεργα αυτό. Άρα, οικονομικά θα σας απασχολήσει πάρα πολύ ο Νοέμβριος. Σας έρχονται βοήθειες οικονομικά, καλά νέα, που γράφετε χαρτιά. Αν έχετε με το τέρι, με τους φίλους, με ανθρώπους που είναι πολύ κοντά, θα περάσετε πολύ ωραίες στιγμές. Έρχεται κρεβάτι. Με κάποιο πρόσωπο όμως υπάρχει μια μικρή έλλειψη επικοινωνίας. Κυρίως αν έχετε ήδη κάποια σχέση. Βλέπω το αμάξι κάποιον εδώ. Αν και τρομερό, δεν είδα ούτε ένα προβληματάκι. Άρα γενικά θα είναι ελαφρύς ο Νοέμβριος για εσάς, ελαφρύς, δίχως πολλά τρεχάματα. Έχετε και βοήθεια, ενίσχυση οικονομική. Δεν είδα αυτού του προβληματάκι, δυσκολία καμία. Καμία δυσκολία, αυτού, μπράβο σας, τέλεια. Να δούμε λίγο εδώ και τι μπορεί να μας δείξει η Λένορμαν για τον Νοέμβριο, για το κρυό. Για το κρυό μας, τι θα μας δείξεις. Πρέπει να δούμε το κρυό. Μία αλλαγή μεγάλη σας έρχεται. Μήνυμα και αλλαγή σας λέω. Μπορεί να είναι αυτή η οικονομική βοήθεια να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Κάποιο μήνυμα θα σας έρθει και θα σας κάνει μια μεγάλη αλλαγή. Και θα πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας και θα μιλήσετε. Μπορεί και κάποιοι λίγο να διαπληκτιστείτε. Όχι κάτι σοβαρό, τυχερό σας έρχεται, μεγάλη αλλαγή επικοινωνία, κάποιοι μπορεί να μου μετακομίσετε, είδα πριν υπογράφετε και συμβόλαια, μπορεί να είναι για διάφορα είδη. Αυτό, κάποιοι μου ξαναπάτε σε κάποιο μέρος που ήσασταν παλιά. Κάποιο χαρτί σημαντικό έχει για εσάς ο Νοέμβριος. Πάμε στο ταρό. Νοέμβριο για το μήνα, για το ζώδιο του κρυού. Τι πρέπει να δούμε.
μια περιπέτεια, μια ξερνιασιά, κάτι που σας προβλημάτιζε, παίρνετε το ελεύθερο. Αυτή η κάρτα θέλει να μείνει εδώ, όπως βλέπετε. Κάποιοι απελευθερώνεστε από κάτι, ξεκινάτε μια νέα περιπέτεια, ένα νέο εγχείρημα, μια νέα σχέση, πολλά νέα θα μπορούσατε να ξεκινήσετε. Εδώ βλέπω από κάτι απελευθερώνεστε, αφού που σας είπα δεν υπάρχει ούτε ένα προβληματάκι, μεγάλη δυσκολία στο Νοέμβριο πριν. Αυτό εδώ είναι το πνεύμα αυτό, το Free Spirit, ελεύθερο πνεύμα, ξερνασιά. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Ναι, σας ερώτητε, κάποιοι θα μου κάνετε ταξίδια, μετακόμιση, να τα λεφτά θα τα πάρετε. Μια κατάσταση, αν σας προβλημάτιζε μέχρι και το Νοέμβριο, πριν το Νοέμβριο, αυτή θα βελτιωθεί. Έρχεται και πάθος για κάποιους από εσάς, ένα άτομο θα σας δώσει ευκαιρία, κυρίως τα επαγγελματικά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε πιο εύκολα αυτά που θέλετε να πείτε. Ευκαιρία μεγάλη έρχεται. Ευκαιρία μεγάλη, καλό μήνυμα για τα οικονομικά, σας το είπα από πριν. Η τύχη σας αλλάζει. Μια κατάσταση, σας λέω, που σας προβλημάτισε, έρχεται τούμπα. Το κάρμα σας αλλάζει. Κάτι καρμικό πάρα πολύ καλό σας έρχεται. Αλλαγή μεγάλη, μια κατάσταση έχει κάνει ένα κύκλο και σας έρχεται κάτι νέο τρομερό. Τρομερό, δεν ξέρω αν θα το δείτε ή δεν θα το δείτε από την αρχή, αλλά να ξέρετε, είναι τρομερό, θα ανατριχιάσει. Με αυτό που σας λέω για τη ζωή σας, μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Πολύ σοβαρά πράγματα. Εντάξει, που σας είπα για γάμους, κάποιοι θα πάτε σε γάμους, θα πάτε να γιορτάσετε πράγματα, γιορτές, επιτυχίες, κάτι που θέλατε, κλειδώνει αυτό. Κλειδώνει. Μπορείτε να δείτε κάποιον που έρχεται από μακριά, να έχετε να το δείτε καιρό. Μια κατάσταση, ναι, μια κατάσταση συναισθηματικά σας έχει τελειώσει. Σας έχει τελειώσει μια κατάσταση συναισθηματικά, προχωρείτε από αυτήν, προχωράτε. Πλέον ξέρετε ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Πλέον δεν είναι ότι ξέρω, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρη. Δεν υπάρχει γυρισμός. Θα το μάθετε, θα το νιώσετε, αν δεν το νιώθετε ήδη, προχωράτε προς νέα μονοπάτια. Ευκαιρίες τρομερές σας έρχονται. Τρομερές. Τρομερές. Κάποιοι θα φύγετε σαν τον κλέφτη. Σαν τον κλέφτη. Δεν μου έχετε αφήσει πνευματικά στο μυαλό σας. Μια κατάσταση θα σας τρώει πάρα πολύ. Θα σας τρώει πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, ό,τι και να είναι αυτό που θα σας προβλημάτιζε ή σας προβληματίζει τον Νοέμβριο, αν αποχωρήσετε από μία σχέση, από μία δουλειά, από μία σχέση με κάποιον άνθρωπο, είτε είναι γονιός, είτε είναι σύντροφος, είτε είναι αφεντικό, σας έρχεται κάτι νέο πάνω σε αυτό, θα φύγει. Έχετε ακόμα λίγο στο μυαλό σας την κατάσταση αυτή. Αρχίζετε και το νιώθετε μέσα σας ότι κάτι... Κάποια. Μπορεί να μην είναι με άτομο, μπορεί όμως να είναι κάποια κατάσταση, κάτι που θέλετε να πετύχετε και να ξέρετε πλέον ότι δεν θα λειτουργήσει. Ότι κάτι δεν θα λειτουργήσει είναι σίγουρο και ότι είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι σας έρχονται ευκαιρίες. Δείτε το βίντεο και ξαναδείτε το και θυμηθείτε με και γράψτε μου και πείτε μου τι ήταν αυτό. Στο Νοέμβριο βλέπω παλιοί πόνοι, παλιές καταστάσεις είχαν μπλοκαριστεί. Φεύγουν τα μπλοκαρίσματα, προχωράτε, σας έρχονται τρομερά πράγματα. Τρομερά. Υπάρχει κάποιος πόνος σε κάποιους από εσάς, δεν ξέρω αν είναι σε όλους, γιατί μου έχει βγει πολύ κουτάκια. Μπορεί κάποιοι και να είστε και πολύ σούπερ, γιατί το Νοέμβριο που είδα πριν είναι σούπερ, δεν έχουμε προβλήματα. Ο ήλιος το επιβεβαιώνει, οι ευκαιρίες το επιβεβαιώνουν, ο τροχός το επιβεβαιώνει. Συνεργασίες, σχέδια, ακόμα κάποιοι μπορεί να μου οργανώνετε ταξίδια, μου κάνετε σχέδια, συνεργασίες, ναι, συνεργασίες, και αυτό σίγουρα. Θα νιώσετε καταπληκτικά κάποια στιγμή μέσα στο Νοέμβριο, καταπληκτικά, να και τα λεφτά που σας λέω τα έχετε, μπορείτε να πάρετε πράγματα, να νιώσετε ότι μπορώ να κάνω τη ζωή μου, να αγοράσω αυτό που θέλω. Εντάξει, μπορεί να μου μπορείτε να αγοράσετε και μια μαζεράτη προς το παρόν, λεφτάκια έρχονται, κρατήστε κάποια, στο μέλλον να έρθει και η μαζεράτη, ό,τι είναι και αυτό που θέλετε, ένα σπίτι, οτιδήποτε.
λεφτάκια και ηλική άνεση υπάρχει, είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ναι, το τέλος έρχεται. Θα μάθετε και κάτι, κάτι θα σας πούνε, κάτι σημαντικό. Κάποιοι θα μου είστε πάρα πολύ στη δουλειά. Φορτωμένοι, πολλές υποχρεώσεις με κάποιους, ειδικά αν είστε άντρας, ειδικά αν είστε γενικά ζώδιο κρυός. Είστε φορτωμένοι, αλλά σας έρχεται κάποιο, κάτι θα σας βοηθήσει, ίσως μια γυναίκα, ίσως κάποιος δίδυμος. Θα σας βγάλει βάρη, αλλά υποχρεώσεις έχετε αρκετές, μου τρέχετε, αλλά σας συμβαίνουν καταπληκτικά πράγματα επίσης. Εδώ μου δείχνει ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα στο μυαλό. Στην πραγματικότητα όμως η υλική κατάστασή σας είναι τρομερή. Τα χρήματά σας, η δουλειά σας, όλα αυτά. Κάτι σας προβληματίζει από το παρελθόν, το οποίο όμως φεύγει. Έρχεται σε τέλος, πιο τέλος δεν πάει. Τι να πω. Εύχομαι το καλύτερο, πείτε μου εσείς στα σχόλια τι είναι αυτό. Και θα χαρώ να σας ξαναδιαβάσω στο επόμενο βίντεο. Είμαι η Στέλ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!